Πάντως, ακούγαμε, κύριε Χειμωνά, και τους αστυνομικούς που τους φιλοξενήσαμε νωρίτερα να λένε πως στην πραγματικότητα μια ομάδα 50, 60, 70, 100 ατόμων στο κέντρο της Αθήνας με μολότοφ στα χέρια, η αστυνομία αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ομάδα Δέλτα, δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να τα συνηθίσουμε όλα αυτά? Όχι, είναι προφανές καταρχήν ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μια ομάδα με κουκουλοφόρους, με μολότοφ. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται και πολύ γρήγορα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς άλλαξε η περιοχή. Να υπενθυμίσω ότι αυτά γινόντουσαν συνεχώς, σχεδόν έχω φύγει, πρέπει να το λέμε αυτό, στα γραφεία του Πασόκ. Και τα οποία μάλιστα τον πρώτο καιρό δεν είχαν καμία συνόμευση. Στην τότε λογική του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν αστυνομεύουμε, δεν έχουμε κλούβες, δεν έχουμε τίποτα. Όταν πλέον κάψανε 10 φορές τα γραφεία, βάλανε μια κλούβα και πλέον αντί να βαράνε τα γραφεία, σαν να βαράνε την κλούβα. Καλά, είχαν βγει και Καλάσνικοφ τώρα. Ναι, ακριβώς. Είναι όμως αυτό που λέτε, είναι εντυπωσιακό. Τα Εξάρχεια είναι μια περιοχή πιο δύσκολο, είναι δύσκολο να αστυνομευτεί. Το Ιωμόνι είναι πολύ κεντρικό σημείο και δεν είναι το θέμα πότε έγινε η επίθεση, είναι πώς μαζεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς υπάρχει ένα έλλειμμα ασφάλειας. Αυτά δεν είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί παλιότερα. Τέτοιες επιθέσεις γινόντουσαν και με τις άλλες κυβερνήσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τόσο έντονα το φαινόμενο αυτό. Κύριε Στρατούλη, πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε και χειρότερα? Κοιτάξτε, εμείς με αυτές γιατί τις... από θαύμα, λένε οι αστυνομικοί, διευθυνήσαμε θύματα χθες. Εσείς είχατε μιλήσει παλιότερα, όχι εσείς προσωπικά, το πρώην κόμμα σας εννοώ, και για αφοπλισμό των ΜΑΤ. Ναι, θα σας πω. Τα ΜΑΤ όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές, φυσικά δεν πρέπει να έχουν όπλα, γιατί έχουν απέναντί τους ανθρώπους που διαδηλώνουν για τα συμφέροντά τους, για τα δικαιώματά τους κλπ. Ανάμεσα παρισφρύνουν, όπως ξέρουμε, και ακραία στοιχεία. Θα σας πω. Δεν είναι διαδηλωτής μόνο πάει με το πανό του ειρηνικά ο άνθρωπος και διαδηλώνει. Θα σας πω. Εμείς με τις πρακτικές αυτές διαφωνούμε ριζικά. Με τις επιθέσεις στο αστυνομικό τμήμα, ριζικά και αξιακά και ιδεολογικά και πολιτικά και κινηματικά. Την υπαρκτά μεγάλα προβλήματα αυταρχισμού της αστυνομίας ή αστυνομικής καταστολής σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις κλπ. Δεν τα αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, με τη βία. Γιατί αν θες να αντιμετωπίσεις το θηρίο με τις ίδιες τις πρακτικές, στο τέλος θα γίνεις και εσύ θηρίο. Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις που μπορεί να κάνεις, υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχουν μαζικές κινητοποιήσεις, όπου να τίθεται το υπαρκτό πρόβλημα, γιατί είναι υπαρκτό πρόβλημα ότι η αστυνομία πρέπει να προστατεύει τον πολίτη από το κοινό έγκλημα, να διασφαλίζει το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και όχι να χτυπάει διαδηλωτές ή να χτυπάει έναν μηθανή ζάκ. Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Να παρακολουθεί το λαφαζάνι, να βιντεοσκοπεί και να κάνει δικογραφίες σε βάρος πολιτικού αρχηγού, δημοκρατικού κόμματος, πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση, που λέτε, κύριε Στρατούλη, και διαδηλωτών που προστατεύουν την λαϊκή περιουσία και την πρώτη κατοικία. Το λαφαζάνι αντί να παρακολουθεί τους μπαχαλάκηδες και να έχει πληροφορίες για τις κινήσεις τους. Κάθε και να παρακολουθεί αρχηγούς κομμάτων, λέω, και άλλα στελέχη. Υπάρχει... Ο λαφαζάνι σκόβει ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο επικίνδυνος. Ναι, ενοχλεί. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και αστυνομικής καταστολής και αυταρχισμού και αντιδημοκρατικών πρακτικών, όπως είπατε εσείς, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, με πολιτικές παρεμβάσεις, με κινητοποιήσεις, με μέσα που ενεργοποιείται ο λαός και με κριτική στις κυβερνήσεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δίνουν τις σχετικές εντολές στην αστυνομία και όχι με βεντέτες. Πάμε τώρα, κύριε Κυριανάκη, στα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό πολιτικό θέμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία το αναφορά την ασφάλεια και των πολιτών. Να δείξουμε και τις φωτογραφίες. Να δείξουμε τις φωτογραφίες πρώτα απ' όλα που είδαμε χθες από το γεύμα το μεσημεριανό του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμένο, τον συνεταίρο του στην κυβέρνηση, που φαίνεται ότι οι πάγοι έλειωσαν. Το είχε πει και ο κύριος Καμένος έτσι κι αλλιώς. Ότι μαζί θα προχωρήσουν, ότι δεν κινδυνεύει η συγκυβέρνηση, κύριε Κυριανάκη. Άρα, επομένως, τι συμβαίνει τώρα? Είναι καυγαδάκια εντός γάμου, όπως είχε πει ο κύριος Κοτζιάς? Δεν είναι τίποτα από αυτά? Ότι τα έχουν συμφωνήσει όλα και τα έχουν βρει και απλώς αυτό γίνεται για το Θεαθήνε? Τι βλέπετε εσείς? Μα είναι πλήρως συνεννοημένοι, κύριε Οικονόμου. Δεν έχετε καμία αμφιβολία από αυτού. Άλλωστε, πολλές φορές που μετά από αντίστοιχους δίθεν καυγάδες έχει βγει ο Πάνος Καμένος από το Μαξίμου, έχει πει και on camera, είμαστε συνεννοημένοι σε όλα. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Και είπε ότι δεν θα αφήσει τον κύριο Μητσοτάκη να φέρει τις ιστορίες πίσω κτλ. Το κελπνό, όλα αυτά που. Ναι, εντάξει, τώρα τρία χρόνια, κάθε δύο μήνες γίνεται η ίδια ιστορία. Τσακώνονται δίθεν ο Πάνος Καμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, τελικά τα βρίσκουν και προχωρούν μαζί. Αλληλοεκβιαζόμενοι είναι οι δυο τους. Ο ένας εκβιάζει τον άλλον για να μείνουν μέχρι τέλους. Με ποια είναι, ο ένας κρατάει τον άλλον? Ο ένας κρατάει τον άλλον, το λέω ξεκάθαρα, για να μείνουν μέχρι τέλους. Τώρα, η όλη εικόνα ενός υπουργού της κυβέρνησης να πηγαίνει στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και να του λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει η κυβέρνηση, είναι μια εικόνα αστάθειας. Όταν λοιπόν μας λέει και μας ξαναλέει. Γνώση πάντως του Πρωθυπουργού, το ξεκαθάρισε χθες ο κ. Καμένος. Έτσι που πάνω ο Καμένος. Την πρόταση λέει τη γνώριζε ο Πρωθυπουργός, την είχε εγκρίνει, λοιπόν, αλλά τη γνώριζε. Αυτή είναι μια εικόνα αστάθειας. Εμείς λοιπόν σε ό,τι αφορά. Γιατί να μην ξεχνάμε πού ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησε από το Σκοπιανό. Εμείς λοιπόν σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό,
δεν καθορίζουμε τη στάση μας, τη θέση μας στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι γίνεται στα Σκόπια. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία, ούτε ως αντιπολίτευση, ούτε ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Και δεν περιμένουμε να δούμε αν θα τα πάρει κάποιος από τους βουλευτές στα Σκόπια, αν θα αλλάξει γνώμη όλος τυχαίως μέσα στη διαπραγμάτευση, αν θα αλλάξει γνώμη οποιοδήποτε, για να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αν θέλει ο Πάνος Καμένος και εννοεί αυτά που λέει, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση σήμερα, αν έχει τους βουλευτές. Θα έχετε την ακόμα, ίδια δηλαδή. Άποψη, κύριε Κυρανάκη, και αν γίνεται κυβέρνηση και πάρετε στα χέρια σας μια ψηφισμένη συμφωνία. Μα σας το είπα μόλις, ότι δεν θα ψηφίσουμε την συμφωνία, αν γίνουμε κυβέρνηση. Αν είναι ψηφισμένη, ναι. Ξέρετε πολύ καλά, κυρία Αναστασοπούλου, ότι γίνεται διεθνή συνθήκη. Όταν ένα κράτος, η Βουλή ενός κράτους ψηφίζει μια διεθνή συμφωνία, αυτή γίνεται διεθνή συνθήκη. Άρα λοιπόν, αν πει επόμενη κυβέρνηση ή η μεθεπόμενη ή παραεπόμενη, θα σου πω εγώ δεν αναγνωρίζω τη συμφωνία. Αυτό νομικά δεν έχει καμία απολύτως αξία. Άρα γιατί θα εφαρμόσετε εθνικά επιζήμια συμφωνία, κύριε Κυρανάκη. Ως προς τους θεσμούς. Ως προς τους θεσμούς. Τους διεθνείς οργανισμούς, νομικά αυτό που λέτε δεν έχει καμία αξία. Γιατί μπορεί να πει η επόμενη κυβέρνηση: εγώ δεν αναγνωρίζω τα Σκόπια με αυτό το όνομα, με το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά αυτό δεν αφορά το ΝΑΤΟ, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εσωτερικά μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Το μεγάλο μας όπλο είναι ότι ακριβώς επειδή τους λέμε όπως εμείς πιστεύουμε, δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, δεν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν, αυτά τα κλειδιά, κύριε Αναστασοπούλου, θέλουμε τώρα να τα απεμπολίσουμε. Μάλιστα. Άρα μην με ρωτάτε αν θα εφαρμόσουμε ή αν δεν θα εφαρμόσουμε, γιατί η διεθνή συνθήκη δεν αφορά το εσωτερικό μιας χώρας, αφορά τη διεθνή της παρουσία. Κύριε Χειμωνά, δεν εφαρμόσετε πάντως. Εσείς τη βλέπετε. Όχι, κύριε Αναστασοπούλου. Όχι. Τώρα το θέτετε σε λάθος βάση. Όχι, κύριε Αναστασοπούλου. Νομίζω ότι είναι λίγο λαϊκισμός αυτό που κάνετε τώρα. Όχι, δεν έχω κανένα σκοπό να λαϊκίσω. Είναι ένα πραγματικό. Γιατί όταν μιλάμε για διεθνή συνθήκη, δεν είναι εφαρμογή ενός μνημονίου, μιας πολιτικής. Είναι διεθνή συνθήκη. Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλη τη διαφορά. Ορίστε. Μήπως σας δυσκολεύει το θέμα για το τι θα κάνετε αφού πάρετε. Όχι, βλέπω ότι δυσκολεύεστε εσείς να καταλάβετε τι σημαίνει διεθνή συνθήκη. Αυτό βλέπω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Πάμε στον κύριο Χειμωνά. Αλλά εσείς βλέπετε ότι είναι σικία τελικά αυτός ο καυγάς. Τι εκτιμάτε? Τελείως. Από την αρχή, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, το είχα πει και τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Διαβάζω ότι είναι δυσαρεστημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ρίξουν τον Καμένο, γκρινιάζουν οι 53, δεν ξέρω πόσοι είναι, ο Φίλης και αυτά, ότι θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα θα φύγει ο Καμένος και θα γίνει ένα προοδευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το μόνο πρόβλημα είναι ο Καμένος. Όλοι οι άλλοι είναι στην πρόοδο και την αριστερά είναι. Όχι. Καταρχήν. Θα πω αυτό που είχε πει ο σύντροφος Χαρίλαος, αλλά με άλλη έννοια. Ένα είναι το κόμμα. Είναι Σιριζανέλ. Είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, ο Τσίπρας και ο Καμένος είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλληλοεκβιάζονται καν από ο κ. Κυρανάκης. Είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, ο μέσος Σιριζέος που στάρει τον Καμένο. Αν μιλήσει με ένα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα σου κάνει μια γεωγραφία. Θα σου πει είναι κεντροδεξιός, πάει κόντρα στο σύστημα. Ο Καμένος πάει 200 χρόνια στην πολιτική έτσι. Ποτέ δεν πρόκειται να τον διώξουν. Αυτά γίνονται γιατί πρέπει να πάρει ψήφους από παντού ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ζώρικα τα πράγματα. Και να διασωθεί και ο κ. Καμένος. Ναι, ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να ξεγελάσει και την αριστερή πτέρυγα, να πάνε να λένε ότι εμείς θέλαμε να το διώξουμε, αλλά αν δεν έφευγε θα αρχόντουσαν οι άλλοι που είναι de facto χειρότερα. Μέχρι τέλους θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ Καμένο. Δεν θα σπάσει ποτέ αυτό το δίδυμο. Όλα αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, εγώ θα πω ότι και η Νέα Δημοκρατία, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι το φαβορί για τις επόμενες εκλογές, και το ΚΙΝΑΡ που είναι πολύ πιθανό να συγκυβερνήσει, προσεύχονται να την περάσει τώρα ο Τσίπρας. Εάν δεν την περάσει και πάει στα χέρια του, θα είναι lose-lose situation. Ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης τότε θα την πατήσει. Ή θα την περάσει αυτός και όλοι αυτοί σας συλλαλητήρια θα τον κυνηγάνε στο δεκαπλάσιο. Και δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια καμία. Μη λέτε ποτέ, ποτέ, εντάξει, μη λέτε ποτέ. Τα έχουμε ακούσει. Λέμε ρε παιδί. Ή θα πάει κόντρα, οπότε θα βγει παντελώς αφαιρέγγιος στους Ευρωπαίους. Εύχονται όλοι αυτοί να την περάσει ο Τσίπρας τώρα με ποια ψήφο, πιανού, να περάσει τα τελειώματα. Πλειοψηφία στη Βουλή θα υπάρξει, πιστεύετε εδώ? Θεωρώ ότι είναι πιθανό. Θεωρώ ή ότι μια είναι άλλη πλειοψηφία, όπως λένε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να διαμορφωθεί μια άλλη πλειοψηφία και μεσάς μέσα. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα πήγαινα σε ένα κόμμα που θα συγκυβερνούσε εγώ προσωπικά καταρχήν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς είπαν ψέματα στον κόσμο, πώς υποκινούσαν σε τεράστιο βαθμό τη βία της Αθήνας. Ήταν πολύ χειρότερη από αυτά που βλέπουμε τώρα στην Ομόνοια, γινόντουσαν κάθε μέρα στην Αθήνα. Και ξαφνικά το 15 σταματήσαν. Να ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία γιατί έχουν ακούσει. Ακούστε, τη συμφωνία, το ποτάμι έχει θετική άποψη. Τη συμφωνία θεωρούμε ότι είναι αρκετά καλύτερο μέρο των αλλογιών. Απλώς αυτό έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να συνδέσουμε την υπερψήφιση τη συμφωνία αυτή με μια ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά ότι και καλά άλλαξε, έγινε σοσιαλδημοκρατία, ξαφνικά έγινε προοδευτικό. Τα ακούμε βερεσέ, ακούμε και αυτό που ο κ. Πολάκης, απευθύνεται στο σκληρό πυρήνα του ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Στρατούλη. Ναι, κοιτάξτε, επειδή του έζησα και σαν υπουργό